Το θέμα της σύνδεσης είναι γνωστό στο λιμενικό ταμείο και αυτοί που είναι στο λιμενικό ταμείο το ξέρουν, γιατί τίποτα δεν είναι κρυφό μεταξύ μας ενό ταμείου του ΔΣ από το καλοκαίρι. Δεν προχωρήσαμε πιεστικά σε κάτι τέτοιο, γιατί εγώ ως νομικός έχω και είχα και έχω τις εξής βασικές διαφωνίες ή εν πάση περιπτώσει αμφιβολίες σε σχέση με την ισχύ της απόφασης αυτής. Καταρχάς, η απόφαση αυτή δεν είναι γενικής εφαρμογής. Πρώτον, δεν είναι γενικής εφαρμογής. Δεύτερον, μου επιτρέπετε κύριε Παρκάνη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η παράληψη του πρωτοβουλίου, όταν κάναμε τη σύνθεση με τα 9 μέλη, έχει εκδοθεί από την αποκεντρωμένη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έχει εκδοθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εδώ λοιπόν. Από τη στιγμή που έλαβα γνώση τη απόφαση αυτή, καταρχά αμέσω την απέστειλα ω όφυλα, ω πρόεδρο, στο ΔΣ από τον Αύγουστο μήνα, προκειμένου να λάβει γνώση. Υπήρξε προβληματισμό, και το ξέρω αυτό από τον κύριο πρόεδρο, είχε συζητηθεί το θέμα, υπήρχε προβληματισμό σε σχέση με την ισχύ τη απόφαση αυτή. Δεν είναι απόφαση που επηρέαζε άμεσα, θα καταλάβει να αφορούσε εμά. Αφορούσε άλλο το κοινοταμείο, άρα δεν ήταν άμεση εφαρμογή στην περίπτωση δική μα. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν αφορούσε καν παρόμοια περίπτωση με εμάς. Γιατί? Γιατί εκεί κρίνονταν το κύρος της σύστασης ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή, η απόφαση του Συμβουλίου πήγε στην αποκεντρωμένη και η αποκεντρωμένη Κυκλάδων δεν δέχτηκε ως νόμιμη τη σύνθεση τότε. Άρα, ήταν ευθύς εξ αρχής το ζήτημα του κύρους της σύστασης. Αντιλαμβάνεται ο καθένας τι σημαίνει αυτό. Αυτό πήγε προς συζήτηση των Συμβουλίων της Επικρατείας και αυτό κρίθηκε. Εμείς τι είχαμε εδώ. Εμείς είχαμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περιορισμού σύνθεσης και συγκρότησης. Απολύτως νόμιμη. Γιατί? Γιατί πώς κρίνεται η νομιμότητα μιας διοικητικής πράξης, όπως λέμε εμείς, μιας απόφασης δηλαδή, κρίνεται από τα αρμόδια όργανα. Ποια είναι αυτά, στην περίπτωσή μας, ο ελεγκτής νομιμότητας, η περιφέρεια. Κρίθηκε αυτό ως νόμιμο τότε και επομένως. Αυτό που μαθαίνουμε στο πρώτο έτος νομικής, δεύτερο εξάμεινο, γενικό διοικητικό δίκαιο, Παναγιώτη μου, είναι ότι οι αποφάσεις, οι διοικητικές πράξεις έχουν το τεκμήριο της νομιμότητας. Δηλαδή, αν δεν ανακληθούν από την αρμόδια αρχή ή αν δεν ακυρωθούν με απόφαση δικαστηρίου, αναδύουν πλήρως τις συνέπειές τους, παιδιά. Μην τρελαθούμε εδώ πέρα, γι' αυτό λέω, ρωτήστε έναν δικηγόρο. Ρωτήστε έναν δικηγόρο πριν αρχίζετε να κατακεραυνώνετε με δίθεν προβλήματα νομιμότητας και ας δούμε επιτέλους την ουσία. Και ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι, θα στα πω αμέσως. Εγώ έθεσα το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έθεσα εγώ. Το προβληματισμό το έθεσα εγώ. Θα απαντήσω αμέσως και θα τελειώσει. Κύριε Κουτσοκύρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό το θέμα ταλαιπώρησε όλη την κοινότητα. Θα σας δώσω πλήρες απαντήσεις, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και στο κάτω-κάτω δεν διαχειρίζομαι τα προσωπικά μου, δεν διαχειρίζομαι τα του οίκου μου, διαχειρίζομαι τα κοινά. Άρα ακόμα περισσότερο να προσέχω και να προσέχω τι λέω. Και είναι στην κρίση του καθενός, όχι μόνο το παρόντο, και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να κρίνει αυτά τα πράγματα επιστήμονα, δικηγόρου, όπως θέλετε. Όταν λοιπόν δεν έχει προσβληθεί αλλά ούτε είχε ανακληθεί απόφαση περί νομιμότητας, η σύσταση συγκεκριμένη είναι νόμιμη. Που σημαίνει ότι μπορεί να έρχεται και να συνεδριάζει κανονικά το Συμβούλιο μέχρι να γίνει είτε αλλαγή από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε ανάκληση από τον ελεγκτή νομιμότητας στην περιφέρεια, είτε ακύρωση από το δικαστήριο όπως έγινε στην Μύκονο. Τέτοιο θέμα δεν έχουμε. Επομένως, για όποιον ξέρει, απλά κοινά νομικά, σας είπα, το μαθαίνουμε στο δεύτερο εξάμεινο, με βάση το τεκμήριο της νομιμότητας, η επιτροπή μας ή το συμβούλιο μας είναι απολύτως σύνομη. Όμως, θα μου πει, εσύ κύριε Παπά, στην ερώτηση που σου κάναν τα μέσα ενημέρωσης την ημέρα εκείνη, είπες ότι παράνομη. Είπα, επιλέξει. Σύμφωνα, είπαμε παράνομη. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή βάζει σε ένα σακί όλα τα λιμενικά ταμεία, είναι παράνομο. Αυτό ακριβώς είπα. Όμως, αυτό δεν εμποδίζει, σαν λέω και πάλι. Και ρωτήστε όποιον θέλετε γι' αυτό. Έχω πλήρη επίγνωση
αυτό που λέω δεν εμποδίζει την συγκρότηση και τη συνεδρία του Συμβουλίου. Γιατί, εάν είχε κάνει έλεγχο νομιμότητας ο ελεγχτής, η περιφέρεια, ο κύριος Κωστόπουλος, η κυρία Τασία Μασούρη, θα είχε ανακαλέσει, και είναι πάρα πολύ εύκολο, την απόφασή της περί έγκρισης νομιμότητας του Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου και τότε πραγματικά θα υπήρχε πρόβλημα. Τότε θα υπήρχε πρόβλημα. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτός κι αν κάποιοι εδώ μέσα δεν θέλουν να λειτουργήσουν το Λιμενικό Ταμείο. Γιατί όταν λέμε, και είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί από κάποιον δικηγόρο του πρώτου έτους νομικής, ότι αυτό που γίνεται είναι απολύτως σύνομο, δηλαδή συνεδριάζεται του Συμβουλίου μέχρι να αλλάχθει, μέχρι να αναχληθεί, μέχρι οτιδήποτε, τότε εδώ κοροϊδευόμαστε. Τότε εδώ κοροϊδευόμαστε. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή και είναι πάρα πολύ απλή. Από εκεί και πέρα. Με κατηγορείτε γιατί. Γιατί ως πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ υπό αυτές τις συνθήκες σε ένα συμβούλιο. Εγώ δεν σε κατηγόρησα. Λέω λοιπόν. Εγώ λέω για ποιο λόγο εμείς λοιπόν περιμέναμε προχώρηση στην λέω λοιπόν σύνθεση. Λέω λοιπόν. Η αρμοδιότητα αλλαγής της σύνθεσης του ΔΣ είναι του Συμβουλίου εδώ. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω, ούτε εσείς μπορείτε να αλλάξετε το ΔΣ. Εφόσον κρίνει λοιπόν το Συμβούλιο με βάση το έγγραφο που έχει στείλει ότι πρέπει να αλλάξει, ας αλλάξει. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικό και το πρόβλημα είναι δουλειάς. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί τίποτα, ούτε το έγγραφο αυτό της περιφέρειας λέει ότι σας ανακαλώ την απόφαση, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει, γιατί αν την κρίνει την έκρινε παράνομη, θα έπρεπε να την ανακαλέσει και θα μπορούσε να την ανακαλέσει ελευθέρως οποτεδήποτε, τότε θα μιλάγαμε για παράνομη σύνθεση αυτού του Συμβουλίου που έγινε προχθές. Αυτό το Συμβουλίο που έγινε προχθές πέρασε σοβαρά θέματα και εγώ θα ήθελα και τα μέλη της μειοψηφίας να είναι παρόντα να πάρουμε μαζί τις αποφάσεις, γιατί μαζί έχουμε αποφασίσει τις κατευθύνσεις αυτές στο Λιμενικό Ταμείο και για τις μελέτες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, την παρακολουθούμε την καταλάβαμε. Συνεχίστε την μικροπολιτική. Εσείς καλύτερα, κύριε Νανόπουλε. Κύριε Νανόπουλε, εγώ θέλω προς επίρρωση. Κύριε Παπά, κύριε Νανόπουλε, προς επίρρωση αυτό θα πω τούτο. Το προηγούμενο συμβούλιο, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, πήραμε μία απόφαση για τροποποίηση. Συγγνώμη. Κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Και να σας πω και κάτι. Από τον Αύγουστο και μετά, που έχει έρθει σε γνώση μας και σε γνώση της μειοψηφίας, η απόφαση της Βουλής Δημοκρατίας, έχουμε κάνει τρία συμβούλια. Τρία συμβούλια. 21, ένα τελευταίο. Δύο. Ένα, δύο. Και ένα Ιούλιο. Ιούλιο και γίνεται πρώτο. Ένα Ιούλιο, ένα Σεπτέμβριο και ένα τώρα. Τρία συμβούλια. Ακούστε λίγο. Μετά την απόφαση, αγαπητέ Αντώνη,